Μουργκάνα, Βουδαπέστη, Θεσσαλονίκη και άλλες βορειοδυτικές ιστορίες, αλλά και Ιδιοχείρος. Είναι οι τίτλοι των δύο βιβλίων του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παναγιώτη Τσαμάτου που παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Ιωαννιτών, την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου και το Ίδρυμα Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου. Για τα βιβλία εκτός από τον συγγραφέα μίλησαν ο Σπύρος Εργολάβος, φιλόλογος συγγραφέας, μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου και ο Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αλέκος Φαρμάκης, μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων. Μέρος των εσόδων από τη διάθεση των βιβλίων θα διατεθεί για τους σκοπούς του ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιωαννιτών, με τον πρόεδρο του νομικού προσώπου Δημήτρη Πάνου να εκφράζει θερμές ευχαριστίες για τη συγκεκριμένη απόφαση στήριξης του ΟΚΠΑΠΑ. Το έργο του Παναγιώτη Τσαμάτου εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του κλάδου της λεγόμενης δημόσιας ιστορίας, η οποία αποσκοπεί στην ιστορική αφύπνιση, την ενημέρωση και ενδεχομένως την επιμόρφωση του κοινού, του ανειδίκευτο σε εισαγωγικά η λέξη συνολικού πληθυσμού, δηλαδή ό,τι τριγύρω μας φιλοδεξεί να αφηγείται κάτι από το παρελθόν. Υποκείμενο δηλαδή αυτού του κλάδου της δημόσιας ιστορίας είναι η μελέτη των τρόπων και των πράξεων με τους οποίους το παρελθόν ανασυγκροτείται και αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα μέσα από τις τελετές και τους εορτασμούς, τις δημοσιεύσεις οι οποίες γίνονται, τις αφηγήσεις μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει στον άνθρωπο με την υπερτροφία της και την επικίνδυνη μονομέλειά της ανοίγει ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο, τον αισθητό, ένα χάσμα. Διαλύει το μυστήριο της φύσης και της ζωής, την αίσθηση του απροσδόκητου και του εκπληκτικού. Αυτό το χάσμα έρχεται να καλύψει η αισθητική γνώση, που είναι η εμπειρία της ψυχής με τα πράγματα και γεμίζει τον άνθρωπο με ζωντανές συγκεκριμένες παρουσίες. Μέσα από τα δύο βιβλία και βλέπω μια κόκκινη κλωστή να συνδέει τα δύο διαφορετικής, θα έλεγε κανείς, στόχευσης βιβλία. Αναδεικνύεται μια ανθρωπογεωγραφία η οποία προσφέρεται μέσα από τα 12 αφηγήματα και από τα επιμέρους ποιήματα που η Ιδιοχείρος, ο κ. Τσαμάτος, καταθέτει. Θα έλεγε ότι στα τελευταία συναντούμε, το ανέφερε προηγουμένως και ο κ. Εργολάβος, έναν ενδόμηχο διάλογο του συγγραφέα με την κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα. Ο σκηνικός χώρος του βιβλίου με τα διηγήματα, εντός του οποίου συντελείται η δραματουργία των επιμέρους ιστοριών, είναι η παραμυθιά. Βεβαίως η Ήπειρος στην ευρύτητά της και στην ευρυχωρία της, αλλά κυρίως η παραμυθιά, τις οποίες τόσο το αστικό τοπίο, όσο και το φυσικό περιβάλλον, συνείδεται στη γραφή του συγγραφέα, στην οποία ενθικεύεται και η δράση των επιμέρους ηρώων.